Αντέχετε στην κρίση, παρά τα προβλήματα, Δυσκολευόμαστε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η ελληνική αγορά έχει πέσει πάρα πολύ, 100% περίπου, και το εξωτερικό και αυτό δυσκολεύεται. Στεκόμαστε μόνο από τις εξαγωγές. Πού εξάγετε? Εξάγουμε σε Αγγλία, Ολλανδία, Αμερική, Ισραήλ, Δανία. Το πιθάρι του τραπεζανού στο εξωτερικό έχει όνομα, έτσι? Βέβαια. Βέβαια, έχει ένα όνομα καλό. Ναι, γνωρίζουν την ποιότητα των κριτικών πιθαριών, γνωρίζουν το μήνος, το συνεταιρισμό, το γνωρίζουν, είναι πολύ γνωστό στο εξωτερικό. Έχουμε διατηρήσει την παράδοση, την τεχνική, όλα όπως ήταν τα παλιά χρόνια, και αυτό κάνει τα πιθάρια μας να αντέχουν στον χρόνο, και αυτό είναι γνωστό τώρα πλέον στο εξωτερικό. Και συνήθως άνοιξη καιρού είναι που έχετε την περισσότερη δουλειά. Ναι, το καιρό που τα μαγαζιά βάζουν πράγματα μέσα για να φτιάξουν, να πουλήσουν για τσίπους, για όταν ετοιμάζονται οι τσίποι στα σπίτια, στα ξενοδοχεία, σε αυτά. Είναι έτσι μια τέχνη εδώ στην περιοχή που κρατάει ζωντανή λίγο την οικονομία της περιοχής. Ναι, κρατάει. Το χωριό μας το κρατάει ζωντανό. Γιατί απασχολούνται πολλά άτομα στο έναντι πλαστική. Παράδοση για την περιοχή, έτσι? Είναι από αρχαία χρόνια. Δηλαδή είναι συνέχεια της μινωικής εποχής και του πολιτισμού αυτού μινωικού. Και είναι μια τέχνη που παρά την κρίση αντέχει. Ναι, παρά την κρίση αντέχει. Γενικά σαν τέχνη δεν ξέρω. Ας πούμε, όσον αφορά το συνεταιρισμό διατηρείται λόγω της υποδομής που έχουμε κάνει τόσα χρόνια, της διαφήμισης που έχουμε κάνει και τη διαφήμιση και από πλευράς των πελατών μας στο εξωτερικό. Μας έχουν διατηρήσει εμάς σαν συνεταιρισμό. Αυτή τη στιγμή εσείς κυρίως εξάγετε? Εμείς εξάγουμε το 90% της παραγωγής μας, περίπου. Παντού, δηλαδή από Ευρώπη, Αμερική, Ισραήλ, σε πάρα πολλές χώρες γενικότερα. Και η ποιότητα είναι αυτή που σας κρατάει? Η ποιότητα κρατάει το όνομα του μήνους. Η ποιότητα πάντα, η καλή εξυπηρέτηση εννοείται, ότι υπάρχει άμεση επικοινωνία μέσω και email και τα πάντα, είμαστε δικτυωμένοι δηλαδή. Και αυτό είναι που έχει κρατήσει ακόμα το συνεταιρισμό. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε χτίσει αγορές, έχετε χτίσει αγορές και αυτές αντέξανε, έτσι? Σε κάποιες χώρες έχει χτιστεί πάνω από 30 χρόνια, όπως είναι η Αγγλία. Σιγά σιγά τελευταία 15ετία είναι και η Αμερική, η Γερμανία, είναι χώρες που έχουν χτίσει και βάσει αυτών ακολουθούν και άλλες χώρες. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπω κυρίως νέους ανθρώπους στο συνεταιρισμό. Ναι. Είναι μέσου όρου 35 χρονών με 40. Είμαι περάσει από γενιά σε γενιά, από παππού σε παιδί, από τον πατέρα στο γιο. Είναι οικογενειακή παράδοση ως επιτοπλίστων. Τοπική οικογενειακή παράδοση. Αποτελεί και μαθαίνουν και πολύ νέα παιδιά. Τώρα βέβαια λίγο τους έχει αγχώσει η κρίση, γιατί έχει πειράξει εννοείται και, και το δικό μας τομέα. Αλλά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και σαν τέχνη. Το μαθαίνουν άσχετα από την επαγγελματική αποκατάσταση. Ο συνεταιρισμός καταφέρει και συντηρεί... Συντηρεί τους συνεταίρους του, ναι. Συντηρεί. Δεν είναι όπως ήταν πριν 2 χρόνια, αλλά έστω το εξωτερικό μας συντηρεί και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε κάτι επιπλέον, αλλά και αυτό το μέχρι τώρα, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι μας συντηρεί. Ασχολούμαι γύρω στα 20 χρόνια. Είναι μια τέχνη που πέρασε από εσένα τον πατέρα? Είναι μια τέχνη που την έκανε ο μπαμπάς μου, έμαθα βέβαια σε κάποια άλλα εργαστήρια, αλλά μ' άρεσε αυτή η τέχνη και την προχώρησα κι εγώ. Είναι μια τέχνη που αντέχει παρά την κρίση. Είναι μια τέχνη που βρίσκεται στο κόκκινο. Μας κρατάνε λίγο οι εξαγωγές ακόμα, έτσι προσπαθούμε όπως μπορούμε να συντηρηθούμε, αλλά οι φόροι και οι κοντραφόροι που έρχονται από το κράτος, δεν βλέπω μέλλον. Αυτή τη στιγμή που εξάγεις? Αυτή τη στιγμή δίνω κάποια πράγματα στην Αγγλία, στη Γερμανία και στην Αυστρία, αλλά δυστυχώς οι φόροι είναι πάρα πολύ μεγάλοι για να ανταγωνιστούμε κάποιες άλλες χώρες, όπως η Κίνα, η Ταϊβάν, που έχουν πάρα πολύ χαμηλό εργατικό δυναμικό και πάρα πολύ μικρούς φόρους.
Κατά συνέπεια, δεν μπορεί ο Έλληνας επιχειρηματίας, μικροεπιχειρηματίας, θα πούμε καλύτερα, να ανταγωνιστεί τέτοιες χώρες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν στην κυβέρνηση. Αλλιώς θα πάμε μαθηματική ακρίβεια εκεί που έχουν πάει και οι υπόλοιποι μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, μου λες ότι κρατιές έχουν από εξαγωγές, ουσιαστικά. Ναι. Ευτυχώς. Δυστυχώς στη χώρα μέσα, τι να πω, ο κόσμος απορώ πως δεν έχει κάνει τίποτα τρελό. Απορώ. Απορώ. Αυτή τη στιγμή η οικονομία του χωριού στηρίζεται και στην αγιοπλαστική, έτσι. Σε ένα μεγάλο βαθμό στηρίζεται. Παλαιότερα βέβαια υπήρξε πολλοί κόσμος που ασχολούνταν με αυτά. Τώρα έχει πέσει πάνω από 70% οι εργαζόμενοι που ήταν στο χωριό και σιγά σιγά ακόμα φεύγουν και περισσότεροι και φεύγουν. Και έτσι πάει η κατάσταση ερημώσει. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει κάτι, το κράτος, ας πούμε, να δώσει προοπτικές για να επενδύσει κάποιος μικροεπιχειρηματίας, να δημιουργήσει μια θέση εργασία, δεν νομίζω θα τραβήξει πολύ αυτό.